Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο συνιστά πλέον η επιδημία του νέου κορονοϊού στην Κίνα, όπως αποφάσισε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η κήρυξη εκτάκτου ανάγκης θα πυροδοτήσει συστάσεις για λήψη μέτρων σε όλες τις χώρες του κόσμου. Στόχος είναι η αποτροπή της μετάδοσης του ιού διασυνοριακά και η διασπορά του, τόνισε ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η συντριπτική πλειονότητα των 7.800 κρουσμάτων που έχουν ανιχνευθεί σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχουν εντοπιστεί στην Κίνα και συγκεκριμένα στην πόλη Ουχάν από όπου ξεκίνησε ο ιός, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις από την παράνομη αγορά άγριων ζώων. Ωστόσο, περίπου 100 περιπτώσεις έχουν ήδη καταγραφεί σε άλλες χώρες. Πλέον μετράμε έως σήμερα, Παρασκευή 31 Ιανουαρίου, πάνω από 200 νεκρούς. Ο ιός, ο κορώνα ιός, άμα το δει κανείς στο μικροσκόπιο, είναι σαν στεφάνι. Και αυτό το λένε και κορώνα. Αυτό είναι το τυπικό το ένα. Απ' την άλλη μεριά ανήκει σε μια μεγάλη ομάδα ιών που κάθε 10-15 χρόνια προκαλούν παγκόσμια ανησυχία. Θα θυμίσω στους τηλεθεατές μας ότι πριν 10 χρόνια περίπου είχαμε τον ιό το SARS. Μετά είχαμε το MERS και τα λοιπά. Αυτές είναι δικές μας ιατρικές κουβέντες που δεν αφορά το κοινό. Το κοινό πρέπει να γνωρίζει ότι τότε μπορέσαμε με μια παγκόσμια εκστρατεία άμυνας και πρόληψης να μην έχουμε κανένα κρούσμα στην Ευρώπη μας και στην Ελλάδα μας. Τότε με τη βοήθεια του τύπου, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που πραγματικά οφείλουμε εδώ να τα συγχαρούμε και τώρα κάνουν πολύ σωστή δουλειά, να ενημερώνουμε και να ανακοινώνουμε στο κοινό ότι τα μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί και στα αεροδρόμια μας και στις πύλες της χώρας μας είναι υπεραρκετά για να αποτρέψουμε την είσοδο του ιού μέσα στη χώρα μας. Θυμίζουμε πως σε ό,τι αφορά την Ελλάδα έχουν ήδη οριστεί από το Υπουργείο Υγείας τα νοσοκομεία στα οποία θα οδηγούνται τυχόν κρούσματα. Για την περιοχή μας έχει οριστεί το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Να σημειώσουμε πως ο 62χρονος που τέθηκε την Πέμπτη σε καραντίνα στην Θεσσαλονίκη δεν έχει τον ιό. Ο ιός είναι σαν τη γρήπη. Μεταδίδεται από ανθρώπου σε άνθρωπο. Ένας που έχει νοσήσει και νοσεί σαν γρήπη, με βήχα, με απόχρεμψη, με πυρετό, με μυϊκή αδυναμία, σαν μια ιογενή λίμωξη του αναπνευστικού, μπορεί άνετα να μεταδώσει σε κάποιον άλλον, ο οποίος θα την εμφανίσει μετά από λίγες μέρες. Ναι. Δεν το ξεχωρίζει τόσο πολύ. Δεν το ξεχωρίζει. Είναι πιο επιθετικό. Όχι. Έχει το κακό ότι μπορεί να κάνει μετάλλαξη συνέχεια. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να του δώσουμε μερικά φάρμακα και τα καινούργια που έχουμε για τη γρήπη, σαν αντιϊκά, αλλά αυτός έχει την ικανότητα να μεταλλάσσεται, δηλαδή να αλλάζει μορφή και να μην το πιάνουμε εύκολα. Εάν χτυπήσει τα πνευμόνια μας όπως τα χτυπάει η γρήπη τα πνευμόνια μας, δυστυχώς δεν έχουμε σωτηρία. Το ότι εμείς είμαστε μια μικρή χώρα απομονωμένη και δεν έχουμε σχέση με την Κίνα δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί ένας, ας πούμε, που πάσχει μπορεί να μεταδώσει τον ιό σε 10 άτομα ή 40 άτομα, σε ένα αεροπλάνο. Το αεροπλάνο έχει μέσα 50 επιβάτες. Οι 50 επιβάτες θα το μεταδώσουν στους άλλους και πάει λέγοντας. Και έτσι δημιουργούνται οι επιδημίες. Δεν θέλω να κινδυνολογούμε τώρα, όμως τα μέτρα που έχουν ληφθεί νομίζω ότι είναι υπεραρκετά για να